Αδερφοί μου, συνεχίζουμε τα του ανώμου την παρουσία και τα σημεία της παρουσίας του δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Παναγίας και Παναχράντου Μητρός του Κυρίου μας και δια της σκέπης του Θεού μας, συνεχίζουμε δια να ειδούμε τα σπαγίδας τας οποίας ετοιμάζει δια να συλλάβει ως ο κυνηγός συλλαμβάνει το θύραμα. Παγίδας τας οποίας ο διάβολος ενσπείρει στον κόσμο, ο κόσμος αγνοεί τα του Αντιχρίστου και πράττει τα έργα των δαιμόνων. Πρώτη παγίδα του Αντιχρίστου, στην οποία εμπίπτουν τα τέκνα του Θεού όταν συμβεί στην ζωή μας μία δυσκολία, όταν συμβεί στη ζωή μας ένα γεγονός το οποίο προπάντων αναφέρεται τόσον εις το μέλλον και την αποκατάσταση των γυναικών, δηλαδή το μυστήριο του γάμου, όταν αναφέρεται εις την εργασία την οποία εργαζόμεθα, όταν το γεγονός τούτο επισκιάζει τη ζωή μας, καταφεύγουμε, αδερφοί μου, εις τους αγγέλους του διαβόλου. Οι άγγελοι του διαβόλου είναι οι μάγοι, πλην όμως οι μάγοι κρύπτουν ένα μυστικό το οποίο σαγηνεύει πολύ τους πιστούς και τους οδηγεί στην κόλαση. Μία από τα σπαγίδας αυτάς είναι ότι οι μάγοι δίδουν την εντύπωση ότι είναι με τον Χριστόν, δηλαδή όταν εισέλθει κανείς μέσα εις το άντρο αυτό του Αντιχρίστου, του μάγου, διακρίνει ότι υπάρχουν εικόνες, ο εσταυρωμένος, ο Άγιος Ιωάννης ο προφήτης και πρόδρομος του Χριστού, υπάρχουν άλλες εικόνες της Παναγίας μας. Δίπλα δε από τα εικόνες αυτάς υπάρχουν οι νεκροκεφαλές, υπάρχουν οι νυχτερίδες, υπάρχουν τα φέρετρα τα οποία χρησιμοποιούν οι μάγοι, υπάρχουν τα ομοιώματα των ανθρώπων και ούτω καθεξής. Όταν έρθει η στιγμή εκείνη κατά την οποία θα δράσει πλέον ο διάβολος και δει ότι ο επισκέπτης αμφιβάλλει περί τίνος πρόκειται, τότε ο μάγος επιτηδίως λέγει: δεν βλέπεις ότι είναι οι εικόνες του Χριστού εδώ? Στις άλλες περιπτώσεις υπάρχουν ατόφιες οι εικόνες, τα κανδύλια και ούτω καθεξής. Και τότε εμπίπτει περισσότερον στην παγίδα ο επισκέπτης και ξεχνά ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Σε αυτάς τις περιπτώσεις οι μάγοι χρησιμοποιούν και στο παρελθόν κατά τον Μεσαίωνα χρησιμοποιούν την παγίδα αυτή να βρίσκονται με τον Θεό και με τον διάβολο. Αναφέρεται δε ότι οι μάγοι αυτοί και οι μάγισσες επίουν και άλλο φοβερόν το οποίο υπάρχει και σήμερα. Καταφεύγουν τα παιδιά του Θεού εις τους μάγους και αυτοί αποβλέπουν εις πράξεις ερωτικάς και σαρκικάς για να βγάλουν τον διάβολο.
και πολλά τα εκ των τέκνων του Θεού πίπτουν στην παγίδα αυτήν, διότι νομίζουν ότι δια του τρόπου αυτού της αμαρτίας ο διάβολος θα φύγει από πάνω τους. Πλην όμως αντί να φύγει ο διάβολος, περισσότερον εισέρχεται, διότι εκείνο που τρέφει τον διάβολο και του δίδει δύναμη είναι μόνον η αμαρτία. Εις αυτάς τις περιπτώσεις υπήρχε μεγάλη τάση εις τον Μεσαίωνα, και μεταξύ αυτών εις την Γαλλία αναφέρεται ότι ο Λουδοβίκος ο 14ος είχεν εις το σπίτι του, το οποίο είναι το ανάκτορον του βασιλέως, είχεν μέσα εις τα ειδικά του τα βασιλικά δωμάτια μάγισσαν φοβερήν, και αυτή η περίφημος μάγισσα, η οποία για να επιστατεύσει και να κατακτήσει τον βασιλέα δεν εδίσταζε να λαμβάνει και μέρος εις τελετάς μαύρης μαγείας επί παρουσία του βασιλέως, με τας οποίας εξυπλούτο εντελώς γυμνή επί μιας σατανικής Αγίας Τραπέζης, έκανε ομοίωμα Αγίας Τραπέζης, και πάνω σε αυτήν ανέβαινε γυμνή τελείως παντελώς, προσέφερε την κοιλία της δια να τοποθετηθεί ένα σατανικό δισκοπότηρο, και παρέμενε όλην την νύχταν δια να ακούει τα σατανικά ψαλμωδίας από το φως των μαύρων κεριών επί παρουσία του βασιλέως της Γαλλίας. Δοθέντος ότι σατανικές αυτές τελετές είχαν αποτέλεσμα, ούτως ώστε αυτή η μάγισσα, η οποία διετείνεται ότι εκυβερνούσε και το κράτος, το λέω τούτο και το τονίζω, διότι και οι εφημερίδες των Αθηνών γράφουν ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τούτον τον τόπο έχουν συμβούλους μάγους και δεν κάνουν τίποτε εάν δεν τους πούν οι μάγοι, οι οποίοι είναι σύμβουλοι. Αυτά τα γράφουν οι εφημερίδες, ή αληθώς ή ψευδός, δεν μας ενδιαφέρει, μόνο να αναφέρουμε τι γράφουν οι εφημερίδες των Αθηνών. Δοθέντος ότι σατανική αυτή τελετέ είχαν αποτέλεσμα, ούτως ώστε αυτή η μάγισσα, η οποία ήταν στο παλάτι του βασιλέως, επίστευαν εις την δύναμη των σατανιστών, και ότι ο σατανάς ευλογούσε και την κοιλία της λόγω κυρίας που είχε προσφερθεί δια τη λειτουργία και τη λατρεία του διαβόλου παρόντος του βασιλέως του Λουδοβίκου του 14ου. Με τα ταύτα, απέκτησεν μετά τις μαγίσεις και τέκνα ο Λουδοβίκος ο 14ος. Η μάγισσα δηλαδή εισήλθεν εντελώς μέσα στο παλάτι και διεύθυνεν ολόκληρον το γαλλικό έθνος. Πάντως η κυρία αυτή ξεγελούσε πολύ τον βασιλέα της Γαλλίας με το να λέγει ότι ευρίσκεται εις αγαθά σχέσεις με την χριστιανική θρησκεία. Μην παραξενευθείτε όταν λέμε χριστιανική θρησκεία, διότι η καθολική είναι χριστιανή, με μία διαφορά ότι είναι αιρετική, και εξ αυτών των καθολικών προήλθαν τα φοβερότερα σκάνδαλα όταν εφήρμοσαν και το τερατούργημα εκείνο και το βαρβαρόδες, όταν κατέκειον τους μάγους επάνω στην πυράν και οδηγούσαν τα θύματά των προς εξαφανισμόν.
Δεν είχε μέσα τη ξεκαθαρίσει η κυρία αυτή αν ήταν ο Θεός ο δυνατός ή ο διάβολος. Το είχε μπερδέψει το πράγμα και δεν εγνώριζε ποιος από τους δύο είναι ο δυνατός. Κατά τον τρόπον αυτόν, προτού αποθάνει, άφησε εντολή η κυρία αυτή, η οποία είναι το όργανο του διαβόλου, να τεθεί η καρδιά της εντός κυβωτίου και να αφιερωθεί εις κάποιαν ιεράν μονή την οποία είχε γράψει στην διαθήκη της. Η εντολή της εξετελέστη από τους κληρονόμους της και η καρδιά της ετοποθετήθη πράγματι εντός κυβωτίου και εδόθη εις κάποιον υπηρέτη προκειμένου να την μεταφέρει εις την ιεράν μονή την οποία είχε αφήσει ως παρακαταθήκη η φοβερά εκείνη μάγισσα. Ο υπηρέτης όμως είχε την ατυχία να πέσει από το άλογο του κατά την διαδρομή στην οποία οδηγεί το διαναφθάσει και να τοποθετήσει την καρδία της μαγίσσης μέσα στην μονή. Το κυβότιον εκείλησε εκείνη τη στιγμή από τα χέρια του, έπεσε επάνω στο έδαφος, άνοιξε το κυβότιον αυτό και η καρδιά της μαγίσσης αυτής, η οποία παρεπλανούσε ολόκληρον τον γαλλικό λαόν, ξεπετάχτηκε μερικά μέτρα παρακάτω από τον δρόμο όπου οδηγεί το προς την μονή. Το δυστύχημα συνέβη πλησίον ενός χειροστασίου. Υπήρχε ένα χειροστάσιο εκεί. Οι χείροι λοιπόν που έβοσκον εκεί γύρω εις το χειροστάσιο όρμησαν επί της καρδίας της μαγίσσης και την κατευρόχθησαν πριν προλάβει ο υπηρέτης να την επανατοποθετήσει εντός του κυβωτίου και να συνεχίσει το δρόμο του. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ο μεν Θεός εξανέστη εναντίον της ασεβεστάτης αυτής πράξεως και είχεν το αποτέλεσμα η μαρκησία αυτή των σκανδάλων ολοκλήρου του γαλλικού έθνους, να καταφαγωθεί η καρδία της από τους χείρους. Ο δε δαίμον, ο οποίος ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να εισέλθει στην μονή μέσω της καρδίας της οπαδού του, απέτυχε. Τι αυτά παραδείγματα, αδερφοί μου, εγένοντο κατά των σκοτεινών εκείνων μεσαίωναν, όπου οι μάγοι εθριάμβευαν επί των πιστών. Πριν όμως το γεγονός τούτο δεν έπαυσε να συμβαίνει τότε, συμβαίνει και σήμερα δυστυχώς και διαπιστώνεται και δημοσιεύεται εις εφημερίδες, οι οποίες εφημερίδες μεταδίδουν τα γεγονότα αυτά και εις το πλήρωμα της Εκκλησίας των Ορθοδόξων, διότι είναι φοβερό το πράγμα. Ένας ο οποίος έχει την δύναμη και την εξουσία επί του έθνους να συμβουλεύεται τους μάγους τι θα πράξει και τι θα κάνει. Είναι διαδεδομένον δε και δημοσιευμένον ότι αυτό το έθνος της υποκρισίας, το οποίο ονομάζεται Αμερική, όλοι οι πρόεδροι του Λευκού Οίκου της Αμερικής έχουν συμβούλους μάγους. Οι δε στρατιωτικοί, οι οποίοι κρατούν τα στίχας ολοκλήρου της ανθρωπότητος και ξεκινούν από την Αμερική να έρθουν στην καρδία της Ευρώπης για να βάλουν την τάξη και να εκθέσουν τον κόσμο εις σκάνδαλων φοβερών, ότι αυτοί οι στρατιωτικοί πάλι οδηγούνται με συμβούλους μάγους.
και τα τρία όπλα του αέρος, της ξηράς και της θαλάσσης, οι αρχηγοί έχουν συμβούλους μάγους. Πλην όμως το γεγονός τούτο δεν σταματάει σε ένα σημείο. Τα γεγονότα τα οποία έχουν δημοσιευθεί είναι φοβερά, το τι γίνεται μεταξύ των μάγων σήμερον στο ελληνικό έθνος. Όταν εμείς με την βοήθεια του Θεού επολεμούσαμε τον διάβολο εις τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, εξανέστησαν οι πάντες, οι δημοσιογράφοι και οι τηλεοράσεις, και έλεγαν ότι εις τον Άγιο Γεώργιο διαπράττονται όργια. Αυτά έγραφαν οι δημοσιογράφοι πριν 10-12 έτη. Τώρα όμως εδικαιώθη ο Άγιος Γεώργιος. Όταν σήμερον εξαπλώθη πανταχού αυτή η πανούκλα των δαιμόνων, τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι κύριοι. Όταν βλέπουν μπροστά τους εκείνα τα οποία τότε εμείς επολεμούσαμε και λέγαμε ότι υπάρχουν ανθρωποθυσίες, αυτή τη στιγμή εκείνοι επολεμούσαν αυτοί οι κύριοι εκόπτοντο ότι ο Άγιος Γεώργιος έπεσεν εις πλάνην και ό,τι έλεγε ο λειτουργός του Θεού ήταν όλα ψεύτικα. Αδερφοί μου, έκτοτε τα πράγματα επολαπλασιάστησαν και αυτή τη στιγμή που μιλούμε σατανιστικές τελετουργίες με ομαδικά σεξουαλικά όργια, σαρκικές αμαρτίες, βρωμερές αμαρτίες λαμβάνουν χώρα στην πρωτεύουσα τούτου του έθνους που ονομάζεται Αθήνα. Στην επαρχία υπάρχουν επίσης αυτές οι τάσεις, οι φοβερές, με την κατεύθυνση και την επίβλεψη των εωσφορικών κέντρων του θεοσοφισμού, ροδοσταυρισμού, γιόγκας, καράτε και άλλων τα οποία υπάρχουν σε αυτό το έθνος, με σκοπόν τάχατες των σωματικών και πνευματικών εκφυλισμών του ελληνικού έθνους που προσπαθούν να το υποβάλουν οι εχθροί της πίστεως, οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Και ακούμε, αδερφοί μου, τα φοβερά αυτά τα οποία δημοσιεύτησαν στις εφημερίδες. Κλοπές κρανίων και σαβάνων από νεκροταφεία σήμερον στο έτος 2000, στην πυρηνική εποχή όπου διεξάγονται και δημοσιεύονται τα επιτεύγματα της επιστήμης. Στας 20 Μαρτίου άγνωστοι την Βορύχη άνοιξαν νύχταν τον τάφον μιας αποθανούσης 84 ετών στο πρώτο νεκροταφείο και έκλεψαν το κεφάλι της. Η νεκρή αυτή είχε ταφεί στις 6 Ιουνίου του 1990. Τούτο το έγραψε ο ελεύθερος τύπος στις 26 Τετάρτου 1992. Στις 15 του Δεκάτου του 87 το περιοδικό Εικόνες παρουσιάζει τελετή μαύρης μαγείας που τελέστηκε από το Μέντιουμ που έφερε το όνομα Γογό Λίκ ενώπιον των συντακτριών του περιοδικού. Δηλαδή υπήρχαν αυτοί οι δημοσιογραφίσκοι, οι οποίοι αντί να παρουσιάσουν την αλήθεια κρύβουν την αλήθεια και πολεμούν με τον τρόπο των Θεών. Τρίτη, 10 Ιουλίου του 1990, η εφημερής Έθνος φέρνει στην δημοσιότητα ανατριχιαστικά όργια και τελετές μαύρης μαγείας που έλαβαν χώρα στην πρώην Disco Make-up κοντά στη λίμνη της Βουλιαγμένης,
όπου ζωντάνεψαν οι αποκρυφιστικές τελετουργίες των μάγων και των βουντού. Νεκροκεφαλές ομοιώματα μωρών, δύο μεγάλες σαβανωμένες κούκλες, ατιμασμένες εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Ιωάννου του Προδρόμου, κεριά, η τύχη παντού βαμμένη με δαιμονικές παραστάσεις και ονόματα, ενεφανίστησαν το 1989 εις ένα φρικιαστικό έγκλημα που απεκαλύφθη μέσω του τύπου. Η κυρία από την Άρταν, σε τελετουργία μαύρης μαγείας που οργάνωσε σε γκαρσονιέρα στα κάτω Πατήσια, κατακρεούργησε δύο γυναίκες. Το 1992, στα 22 Φεβρουαρίου, ο τύπος αποκαλύπτει μια σατανιστική ομάδα στο Χαλάνδρια Αττικής. Νεαροί είχαν στήσει ναόν βουντού σε ακατοίκητο σπίτι και με κρανία που έκλεβαν από νεκροταφεία έκαναν τελετές μαύρης μαγείας. Άλλη κυρία συνελήφθη στο τρίτο νεκροταφείο όπου είχαν μεταβεί με σκοπό να πάρουν το σάβανο ενός νεκρού 80 ετών που είχε πεθάνει πριν δύο ημέρες. Τα περιστατικά της μαγείας και του σατανισμού που γνώρισαν την δημοσιότητα είναι πολλά, αδερφοί μου. Ενδεικτικώς αναφέρουμε ακόμη το συγκλονιστικότερο τελευταίο συμβάν που έλαβε χώρα στον μαθητόκοσμο του Βόλου, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου του 1992. Τελετές μαύρης μαγείας από μαθητές του Βόλου, το πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερον Τύπο ξάφνιασε ολόκληρο το Πανελλήνιο. Εδώ και δύο χρόνια σατανιστές μαθητές λιμένουν τον Βόλο και τα περίχωρα αποκαλύπτει η εφημερίς. Συγκεντρώσεις μαθητών, οπαδών του διαβόλου σε παλιά σπίτια και στην Ήπεθρο συνεχίζει ο τύπος να προβάλλει και να δημοσιεύει, προκειμένου να κάνουν τα στελετάς της μαύρης μαγείας, οι οποίες διδάσκονται από ειδικά βιβλία και από την τηλεόραση. Δι' αυτό πλειστάκι σας παρεκάλεσα και σας παρακαλώ και πάλι, όταν δείτε τα ειδήσεις τα οποία έχουν μολύνει, και αυτά τα ειδήσεις δεν τας αφήνουν καθαράς, μόλις δείτε αυτά τα ειδήσεις αμέσως τα κλείνετε με εκείνο το κουμπί που κρατάτε, αυτό το κουτί του διαβόλου. Δεν θα κάνετε τίποτε άλλο αμέσως με τα ταύτα, μη μόνο να θα διαβάσετε την Αγία Γραφή, θα κάνετε την προσευχή σας και θα κοιμηθείτε. Μη σας παίρνει η παγίδα του διαβόλου ότι θα ξεκουραστείτε τάχατες. Αντί να ξεκουραστείτε, θα κουραστείτε περισσότερο, θα μολύνετε την ψυχή σας, δεν θα έχετε κανένα κέρδος και το βράδυ ο ύπνος δεν θα είναι όπως ευλογεί ο Θεός τα συνειδήσεις των ευσεβών. Δι' αυτό παρακαλώ θερμώς, τηρήστε την εντολή αυτή. Ουδέν εκ των σημείων τούτων των οποίων τα οποία σημεία αναφέρονται ως κανάλια της τηλεοράσεως έχει τι να επιδείξει προς οικοδομή της ψυχής μας. Όποιος μένει στην τηλεόραση ζημιώνει ψυχικός, πνευματικός και χάνει την ψυχή του. Διότι ο διάβολος εισέρχεται από τέσσερα θύρας μέσα στην ψυχή. Δύο οφθαλμοί και δύο από την ακοή. Εισέρχεται, αναστατώνει τον έσω άνθρωπον και τον οδηγεί στην αμαρτία. Ας σημειωθεί ότι στο σημείο αυτό, εις τον Βόλον όπως και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, την συμπρωτεύουσαν και την πρωτεύουσαν δρούν ελευθέρως σατανιστικοί κύκλοι όπως μπαχαϊστέ, μέντιουμ, σχολές γνωστικισμού, σχολές γιόγκας, σχολές καράτε, σχολές ρόταρι, λάιονς κτλ. Υπό την ανοχή δυστυχώς των κυβερνώντων
των τόπων τούτων. Τα συμπεράσματα πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσουν. Από ποιους και πώς και γιατί καθοδηγείται ο πλανήτης αυτός στο έλεος του σατανά, διότι ακριβώς, αδερφοί μου, προετοιμάζεται το έδαφος δια τον Αντίχριστο. Ένα άλλο φοβερό παράδειγμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως είναι όσοι έχετε παιδιά και όσοι δεν ακούσατε ποτέ περί της παγίδος του Αντιχρίστου, η οποία ετοιμάστε στα βρέφη τα μικρά παιδιά και φέρουν το όνομα Mickey Mouse. Το αναφέραμε και άλλοτε, το αναφέρομαι δε και τώρα. Αυτά τα κόμιξ τα οποία αναφέρονται στην δημοσιότητα και εμφανίζεται ο διάβολος, οι γονείς σήμερα δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αγοράζουν αυτά τα περιοδικά και να τα δίδουν στα παιδιά και να τα έχουν ώρες ολόκληρες στην τηλεόραση ότι τάχατες είναι παιδικά παιχνίδια. Δεν είναι παιδικά παιχνίδια, αλλά είναι ο διάβολος ολόκληρος. Είναι το τέλειο μέσο για την σατανική εκπαίδευση των τέκνων μας. Είναι βέβαιο ότι πολλοί γονείς αγοράζουν στα παιδιά των αυτά τα κόμιξ χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το πόσο φρικαλαίο και δαιμονικό είναι το περιεχόμενο αυτών των περιοδικών, των βιβλίων, των μικρών. Τάχατες για το παιδί μου να περάσει την ώρα του. Στο κάτω-κάτω, τι κακό θα μπορούσε να υπάρχει σε ένα βιβλίο κόμιξ, λέει ο πατέρας και η μητέρα, οι οποίοι έχουν άγνοια περί του Αντιχρίστου. Αναφέρω και πάλι ότι αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας δεν είναι τίποτε άλλο ή μη μόνο το σχέδιο της νέας εποχής δια τα τέκνα των Ελλήνων. Το σχέδιο αυτής της νέας εποχής απαιτεί να αδιεισδύσουν οι αποκρυφιστικές ιδέες στα παιδιά με κάθε δυνατόν τρόπο. Να φθαρεί το θεμέλιο του ελληνικού έθνους. Η νεότης να απομακρυνθεί από τον Θεό, να μην ακούεται το όνομα του Θεού στην ακοή των τέκνων των Ελλήνων, για να μπορέσουν οι εχθροί επικεφαλής των Αντίχριστων και να διαφθείρουν και να καταστρέψουν την Ορθόδοξη πίστη. Τι καλύτερος τρόπος υπάρχει από την ύπουλην αυτήν μόλυνση που υφίσταται ο εγκέφαλος και η ψυχή των παιδιών μέσα από τα βιβλία των κόμιξ, αυτά τα κομικά δηλαδή, αυτά τα Mickey Mouse τα οποία θεωρούν ως αθώα πράγματα. Τα βιβλία αυτά προσφέρουν τρία βασικά πλεονεκτήματα στους νεοεποχήτες. Καταρχήν, συνδυάζουν το γραπτό κείμενο με πολύχρωμες ζωντανές εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδέες και οι συμπεριφορές που διαγράφονται στα σελίδα αυτών των βιβλίων έχουν πολλαπλά αυξημένη αποτελεσματικότητα και διάρκεια. Οι γονείς μπορεί να είναι καχύποπτοι για διατασθενείας αυτάς στην τηλεόραση ή των κινηματογράφων, στην μεγαλύτερη τους πλειοψηφία, δεν υποψιάζονται όμως ότι αυτά τα κομικά περιοδικά μπορεί να αποτελούν κρυψώνες της νέας εποχής του αποκρυφισμού και της μαγείας. Καταφεύγουν στην παγίδα αυτήν και οδηγούν τα τέκνα των προς την απώλεια. Κατά συνέπεια, αυτά τα βιβλία αποτελούν δια την νέα εποχή αποτελεσματικότατων τρόπων για την στρατολόγηση των τέκνων των Ελλήνων στο νεοεποχικό στρατό, ο οποίος διανύει τα τελευταία ημέρας του. Αρκετά από αυτά τα βιβλία έχουν θέματα που είναι κατάφορα αντιχριστιανικά. Δηλαδή επιτίθενται εναντίον του Χριστού, της πίστεως, της Εκκλησίας.
άλλα προπαγανδίζουν τα θεωρίες και πρακτικά της νέας εποχής, όπως η μετεμψύχωση. Υπάρχει τάση φοβερά αυτή τη στιγμή, όπου και αν εισέλθετε μέσα στα γραφεία αυτά τα οποία ονομάζονται δημόσια γραφεία, και υποτίθεται ότι στα γραφεία αυτά κάθονται άνθρωποι μορφωμένοι ή επί το ακριβέστερον παραμορφωμένοι, διότι δεν γνωρίζουν τίποτα περί Θεού, τους έχει παραμορφώσει ο διάβολος. Αυτοί νομίζουν ότι τα γνωρίζουν όλα και έχουν την τάση να διδάσκουν τάχατες εις τους πέριξ αυτών ότι ο άνθρωπος όταν αποθάνει θα ξαναγεννηθεί. Με αυτόν τον τρόπον καταφεύγουν και εις τας εχτρώσεις, και αν το σκοτώσει, λέει, το παιδί θα ξαναγεννηθεί, λέει αυτό, και άρα δεν είναι αμαρτία. Το λοιπόν δεν το χρειάζομαι. Θα γίνει, λέγει, κάτι το οποίο θα σωθεί. Ο πνευματισμός είναι εξαπλωμένος πολύ εις αυτό το τόπο και δει εις αυτήν την πόλη των Αθηνών. Οι κρίσταλοι, θα δείτε ανθρώπους μορφωμένους να κρατούν επάνω τους ορισμένα σύμβολα τα οποία τους δίδουν οι μάγοι για να κερδίσουν τάχατες και καλά ακόπως χρήματα και να τους πάνε οι δουλειές τους καλά. Οι ψυχικές αυτές δυνάμεις καλλιεργούν παράλληλα την εντύπωση ότι όλα αυτά τα φυσιολογικά και σεβαστά από την κοινωνία είναι δεκτά εις τα παιδιά μας. Το παιδί μαθαίνει να πιστεύει ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να χρησιμοποιεί αποκρυφιστικές μεθόδους και να καλεί τους δαίμονας, να καλεί τα πνεύματα, να κάνει μαγείες, να επιδίδεται σε μαγείες εναντίον των συμμαθητών του και εναντίον των γειτόνων του για να γελάσει. Ακόμη μαθαίνει να πιστεύει ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοί που αντιτίθενται σε όλα αυτά είναι στην καλύτερη περίπτωση εχθροί του γέλιου. Δεν μας αφήνουν να γελάσουμε, λέγει. Αυτοί μας απαγορεύουν να γελάσουμε, διότι με αυτά γελούμε εμείς. Πλην όμως πάνω από αυτούς γελά ο διάβολος, ο οποίος κρατά πλέον την ψυχή. Δεν θα λησμονήσω όταν εθριαμβολογούσε ο δαίμονας εις τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου και έλεγε τούτα τα λόγια: «Μόλις ανοίξετε το βιβλίο μου, εγώ είμαι από πάνω σας». Σκεφτείτε, αδερφοί μου, πόσοι δαίμονες είναι από πάνω στα παιδιά μας τώρα αυτή τη στιγμή που ανοίγουν τα βιβλία του δαίμονος. Δεν μας αφήνουν, λέγει, οι χριστιανοί να γελάσουμε ούτε να έχουμε χαρά. Και στην χειροτέρα περίπτωση, λέγει, είναι κακόβουλοι και μοχθηροί εναντίον μας. Ένα παράδειγμα σειράς κόμιξ που έχει σκοπό να δηλητηριάσει τα μυαλά των παιδιών μας ενάντια στην αλήθεια, ενάντια δηλαδή στο χριστιανισμό, είναι ένα τέρας το οποίο παρουσιάζουν αυτά τα κομικά βιβλία. Στα τεύχη υπάρχουν σε περίληψη όλα όσα θα ήθελε η νέα εποχή να περάσει στην νεολαία. Απεικονίζονται ήρωες που αγωνίζονται ενάντια στις δυνάμεις του κακού. Και αυτό το κακό, λέγει, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χριστιανοσύνη. Στην ιστορία αφήνεται να διαφανεί ότι η χριστιανική θρησκεία δεν υπάρχει και δεν έχει καλό μέσα της. Και ότι οι χριστιανοί που κατέχονται από το κακό αυτό μετεμψυχώνονται με τη μορφή ενός τέρατος, ενός όντος δηλαδή τερατομόρφου και των αθλίων σκοτεινών αγγέλων του. Αυτά προπαγανδίζουν οι εχθροί του χριστιανισμού. Το σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η δημιουργία αυτών των κόμιξ δεν παρουσιάζουν το τέρας ως διάβολον. Αντίθετα, μεταφέρεται ότι είναι και αντιπροσωπεύει παραδοσιακούς χριστιανούς που έχουν σήμερα τον έλεγχο της Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, αδερφοί μου, πολεμάται κέρια ο Χριστός
για να εισέλθει ο λίγων κατ' ο λίγων ο Αντίχριστος και να έβρει τα πάντα ετοιμασμένα. Αυτός δε ο Αντίχριστος, ο οποίος θα εμφανιστεί, θα είναι η κοσμική ρεκλάμα ως σοφού διανοητού, ως νέου ηγέτου, ως η σωτηρία του κόσμου και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μην αγωνιάτε, μην ερωτάτε ήρθε ο Αντίχριστος ή όχι. Όταν θα εμφανιστεί αυτός, θα εμφανιστεί όπως η αστραπή και θα το μάθει ολόκληρος ο κόσμος. Σε όλα τα μέρη και τα πλάτη της γης θα διαδοθεί ότι εμφανίστη ένας νέος ηγέτης, ο οποίος δεν υπάρχει όμοιος με αυτόν. Πονηρά πνεύματα θα αποστέλλονται στον κόσμο, θα ξυπνούν τους ανθρώπους, τις πιο υψηλές σκέψεις περί του Αντιχρίστου θα τας διαδίδουν και θα υπάρχει γενική ευχαρίστηση και τυφλή υπακοή προς αυτόν. Αυτό αναφέρει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Εις αυτήν την περίοδο της δραστηριότητας του Αντιχρίστου δεν θα μεταχειριστεί καμία βία. Θα προσπαθήσει ο Αντιχρίστος να αποκτήσει την εμπιστοσύνη και την ευνοϊκή διάθεση των ανθρώπων προς το πρόσωπό του με την απάτη και την υποκρισία και την φαινομενική μάσκα των αρετών. Θα εμφανιστεί ως ο πλέον ενάρετος άνθρωπος επάνω στον πλανήτη της γης. Θα εμφανιστεί ως ο πλέον άξιος ηγέτης να κυβερνήσει τον κόσμο. Θα εμφανιστεί ως ο πλέον πονόψυχος άνθρωπος, ο οποίος θα πονέσει τους δυστυχισμένους ανθρώπους επάνω στην γη και θα απονέμει την δικαιοσύνη επάνω στην γη. Αυτό σύμφωνα με εκείνους οι οποίοι έγραψαν για τον Αντίχριστο. Θα πετάξει τον καθαρόν χιτώναν του καλού και του δικαίου επάνω στο μυστήριο της ανομίας. Αυτός θα έρθει, λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, με τέτοια μορφή ώστε να ξεγελάσει, λέγει, τους πάντας. Θα έρθει ταπεινός, θα έρθει αγαθός, θα έρθει ως ο εχθρός της αδικίας, όπως θα πει ο ίδιος για τον εαυτόν του. Θα συχαίνεται τα είδωλα, θα είναι ζηλωτής της ευσεβίας, θα είναι ο καλός προστάτης των πτωχών, θα είναι ο πολύ ευσεβής ηγέτης, θα είναι ο πολύ τίμιος, θα είναι εκείνος ο οποίος θα είναι αγαπητός από τους πάντας. Θα είναι εκείνος ο οποίος κυρίως θα συμπαθεί τον εβραϊκό λαό. Εδώ θα είναι ένα άλλο σημείο της Αποκαλύψεως του Αντιχρίστου. Θα έχει κλείνει πλέον προς το εβραϊκό έθνος, γιατί οι Εβραίοι περιμένουν τον ερχομό του. Θα λάβει όλα τα κατάλληλα και πονηρά μέτρα για να πλανήσει όλους τους ανθρώπους, για να τον αγαπήσει όλος ο κόσμος. Δεν θα δέχεται δώρα, θα μιλάει θυμωμένα και οργισμένα και θα δείχνει στενοχωρημένος ότι δεν υπακούν οι άνθρωποι σε αυτόν και δεν τηρούν τα συντολάς του, αλλά εξωτερικά θα πατήσει τον κόσμο έως ότου να βασιλεύσει. Από τα σαφθόνους εμπειρίας των μεγάλων μας ασκητών, οι οποίοι ανεφέρθησαν δια τον Αντίχριστο, γνωστός μας είναι πως όταν ο αντίδικος αυτός δεν θα μπορέσει να νικήσει τον ασκητή, όταν ο διάβολος δεν μπορεί να παραπλανήσει τον ασκητή, όταν του φέρει παγίδας και ο ασκητής ανατρέπει τα σπαγίδας του διαβόλου ή δεν ποιεί το θέλημά του, τότε καταφεύγει εις έναν άλλον δυνατότερον τρόπο. Το πνεύμα αυτό το πονηρό
μετασκευάζεται, μετατρέπεται, μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την συμπάθεια του ασκητού για να τον καταφέρει ευκολότερα και να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Του δίδει δηλαδή την εντύπωση ότι αγίασε πλέον, ότι δεν έχει καμία ανάγκη κανενός, ότι ευρίσκεται σε επαφή με τον Παράδεισον και ότι εισήλθεν στον Παράδεισον ως πολίτης του Παραδείσου. Με αυτόν τον τρόπον παραπλανεί τους ασκητάς ο διάβολος. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξαπατήσεως του ανθρώπου στο στοιχείο του εχθρού, στο στοιχείο του Αντιχρίστου, θα εμφανιστεί η απέτηση καλέσματος. Θα ακουστεί η φωνή της ανθρωπίνης κοινωνίας που θα καλεί για την ανάγκη ενός ηγέτου ο οποίος θα λύσει τα οικονομικά πρωτίστως προβλήματα και θα φέρει την γη σε ένα στάδιο ευημερίας. Τούτο το βλέπουμε, αδερφοί μου, να εμφανίζεται δειλά-δειλά όταν αυτοί οι υποκριτές της Ευρώπης, τώρα που είμαι θα και εμείς μέσα δυστυχώς, θέλουν να ενώσουν όλο το χρήμα και να το κάνουν ένα, για να δώσουν, λέγει, ευημερία στον κόσμο ο οποίος θα αποτελεί αυτήν την ένωση της Ευρώπης. Θα κλάψει πολύ ο ελληνικός λαός και θα αιτιάται κάποιαν ημέρα εκείνον ο οποίος έγινε αιτία να μπούμε μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα. Και θα γίνει πλέον πολύ αργά. Ήδη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Ελλάς να κάνει τίποτε εάν δεν δώσουν το σύνθημα αυτή η ισχυρή της Ευρώπης και η υποκρισία της Αμερικής. Η υποκρισία του Αντιχρίστου σε αυτή την περίοδο θα είναι τέτοια ώστε στα σχέσεις του με τον χριστιανισμό όχι μόνο δεν θα εμφανιστεί ως εχθρός, αλλά ακόμη θα είναι και φύλακας και φρουρός σε αυτήν την εξωτερική φαινομενική πλευρά της ζωής του. Θα προσπαθήσει να υπεραμείνεται του Χριστού. Οι περισσότεροι χριστιανοί, οι οποίοι δεν θα έχουν πνευματική κοινωνία, ευτυχισμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακούν κηρύγματα αυτά στα σημέρας, τα σημέρας τα πονηράς. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακούν κηρύγματα περί Αντιχρίστου και περί νέας εποχής. Αυτοί θα είναι ενεγρηγώσει. Αυτοί οι οποίοι θα κοιμούνται των πνευματικών ύπνων και θα τους καταλάβει ο Αντίχριστος, είναι εκείνοι οι οποίοι θα περπατούν στους δρόμους ανέμελοι πλέον. Δεν τους ενδιαφέρει για τίποτε, είμαι μόνον πως θα φάγουν, θα πίουν και θα αμαρτήσουν, όπως τα σημέρα του Νόε. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα έχουν καμία επικοινωνία με την Εκκλησία, αλλά θα είναι κοσμική η ζωή των. Δεν θα αντιληφθούν την απάτη και θα δεχθούν ευχαρίστως τον Αντίχριστον για Χριστόν, ο οποίος για δευτέραν φοράν ήρθεν δι' αυτούς στην γη. Οι μοναχοί ενός μοναστηρίου της χριστιανικής Ρωσίας τελευταίως γνωστοποίησαν την απάντηση του Αγίου Ζωσιμά στους μαθητάς του, οι οποίοι τον ερώτησαν πως θα γνωρίσουμε τον Αντίχριστον όταν αυτός έλθει, και ο Άγιος Ζωσιμάς απήντησε: όταν ακούσετε ότι ήρθεν ή ότι εμφανίστηκε στην γη ο Χριστός, να ξέρετε ότι είναι αυτός ο Αντίχριστος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο, αδερφοί μου, και μην περιμένουμε τίποτε άλλο περισσότερο. Όταν ακουστεί από όλα τα στόματα του κόσμου ότι ήρθε ο Χριστός στην γη, να γνωρίζουμε ότι τότε ήρθε ο Αντίχριστος. Είναι η πιο σωστή και βεβαία και σίγουρη απάντηση. Ο κόσμος, οι ανθρωπότης δεν θα καταλάβουν τον Αντίχριστο. Θα τον δεχθούν και θα τον αναγνωρίσουν ως Χριστόν. Δεν θα γνωρίσουν ούτε θα έχουν υπόψη τους εκείνο το οποίο αναφέρει η Ορθόδοξος πίστης. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Και πάλι ερχόμενος μεταδόξης ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δεν το έχουν
οι περισσότεροι άνθρωποι υπόψη των. Και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα πέσουν πρώτοι στην παγίδα του Αντιχρίστου. Δεν θα χρειαστεί ούτε θα είναι δυνατόν στους ανθρώπους να ανακοινώσουν ο ένας στον άλλον την είδηση περί της ελεύσεως του Υιού του Θεού. Αυτός ο Θεός θα εμφανιστεί ξαφνικά κατά την παντοδυναμία Του. Θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους την ίδια ώρα. Αυτό αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Μόνος ο Σωτήρας προείπεν στους ανθρώπους. Μόνον εκείνος εκήρυξεν και είπε: «Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε». Τότε, εάν της είπε ημίν, ιδού όδε ο Χριστός ή όδε, μη πιστεύσετε. Εάν ουν ύποσιν ημίν, ιδού εν διερήμο εστί, μη εξέλθετε. Ιδού εν της ταμής, μη πιστεύσετε. Ως περγάρια στραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τούτο είπεν ο Χριστός εις τους οπαδούς του, να προσέχουν να μην πλανηθούν. Εάν έρθει ο Αντίχριστος δεν θα έχει αυτή την δύναμη, την οποία θα είναι μοναδική για τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος όταν εμφανιστεί, λέγει, θα εμφανιστεί ως αστραπή η οποία θα φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο. Και εν μια ρηπή οφθαλμού, εντός ελαχίστου δευτερολέπτου, θα εμφανιστεί ο Χριστός εις όλων των κόσμων και όλων των πλανήτων της γης. Για να εξαπατήσει τους ανθρώπους ο Αντίχριστος, θα κάνει πολλά και μεγάλα θαύματα. Εάν αυτήν τη στιγμή, αδερφοί μου, οι μάγοι διατείνονται ότι κάνουν θαύματα και τρέχει ο κόσμος, φανταστείτε όταν θα παρουσιαστεί ο Αντίχριστος και θα μετακινεί όρη, θα κατεβάζει φωτιά από τους ουρανούς, θα δίνει το φως στους τυφλούς, θα ανασταίνει τους νεκρούς, θα δίδει πράγματα, σημεία φοβερά. Φανταστείτε όταν θα τα ειδεί αυτά ο κόσμος και δεν θα έχει καμία βάση εις τον Χριστόν, καμία πνευματική βάση. Όλοι θα τον ακολουθήσουν, όλοι θα τρέξουν ξοπίσω του. Εκείνοι οι οποίοι θα χωρίσουν από τους πολλούς θα είναι μόνον οι πιστοί εις τον Χριστόν. Αυτοί θα ενθυμηθούν αυτά τα λόγια τα οποία λέγουμε αυτή τη στιγμή. Αυτοί θα πούν ότι τούτος που εμφανίστηκε δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο Αντίχριστος. Διότι ο Χριστός εμφανίστηκε μόνο μία φορά. Όταν ήρθεν και έσωσε τον κόσμο και εκήρυξε το Ευαγγέλιο του σε όλο τον κόσμο. Όταν θα εμφανιστεί για δευτέρα φορά, οι πιστοί θα δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου στους ουρανούς, τον Τίμιο Σταυρών. Θα ειδούν την αστραπήν η οποία θα αστράψει από ανατολών μέχρι δυσμών και από βορρά μέχρι νότων. Τότε θα τον δουν να έρχεται επί των νεφελών του ουρανού. Δεν θα είναι ο Αντίχριστος ο οποίος θα κάνει αυτά τα ψευδή θαύματα. Θα είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο δυνατός, ο κριτής πλέον όλου του κόσμου. Επειδή ο πατήρ του ψεύδους με την βοήθεια ψευδών ενεργειών θα ξεγελάσει με τη φαντασία ώστε να κάνει τον λαό να νομίζει ότι αναστήθηκε εκ νεκρών δήθεν ο παράλυτος, θα κάνει να περπατούν οι τυφλοί και να αναβλέπουν, και η θεραπεία αυτή δεν θα γίνει, θα είναι ψεύτικη. Τότε λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όλοι θα πλανηθούν και θα πέσουν πίσω του, λέγει, για να τον προσκυνήσουν. Όλες αυτές οι προσπάθειες του Αντιχρίστου, η διδασκαλία του και η δόξα του σαν περιφήμου διανοητού, τα ψεύτικα θαύματά του και η φαινομενική καλή ζωή του, θα έχει ένα μόνο σκοπό: να αρπάξει στα χέρια όλη την κοσμική εξουσία από όλους τους λαούς όλου του κόσμου. Βασικό του σχέδιο σε αυτό το δρόμο
θα είναι η απόκτηση δημοσιότητος μεταξύ των Εβραίων. Ο Αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει όλη την τέχνη του για να αναγνωρίσουν οι Εβραίοι ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτός θα καταφέρει να φέρει εις πέρας όλα τα προβλήματα του Ισραηλιτικού κράτους. Θα πραγματοποιήσει τον αποχρόνων σχέδιων του εβραϊκού λαού σκοπών της ανοικοδομήσεως του ναού του Σολομώντος. Το αναφέραμε πλειστά και στο σημείο τούτο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι εμφανές σημείο ερχομού του Αντιχρίστου. Τότε σε συγκέντρωση όλων των ανθρώπων γύρω του θα τον ανακηρύξουν ως βασιλέα, θα αγαπήσει πολύ τον εβραϊκό λαό, θα πάει στα Ιεροσόλυμα και θα ανακαινήσει τον ναό των Ιεροσολύμων. Όλες αυτές οι προσπάθειες του Αντιχρίστου να παρουσιάσει τον εαυτόν του για αληθινό Μεσσίαν θα έχουν ως αποτέλεσμα προσδόκητο και θαυματουργικό την εκδίωξη των δύο προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι σύμφωνα με την θέληση του Θεού έμειναν ζωντανοί αφού παρελήφθησαν από την γη στον ουρανό έως τον καιρό της εμφάνισεώς τους στην γη. Πριν το τέλος του κόσμου θα εμφανιστούν οι δύο προφήτες, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, για να εκπληρώσουν την αποστολή των και να δοκιμάσουν τον θάνατον, διότι δεν απέθαναν. Αυτοί είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας. Αυτοί ο Κύριος θα τους στείλει στα Ιεροσόλυμα για να υπενθυμίσουν και να αποκαλύψουν στους ανθρώπους τα σαπάτα του Αντιχρίστου. Αυτοί 3,5 χρόνια θα είναι φανερά και γενναία η παρουσία των. Θα κάνουν γνωστό το ψεύδος του Αντιχρίστου εις όλον τον κόσμο. Κατά το διάστημα της δευτέρας περίοδου του, όταν θα είναι έτοιμος να αρπάξει όλη την κοσμική εξουσία στα χέρια του. Θα έχει την μάσκα της αγαθότητος και της καλοσύνης, ακόμη και απέναντι στους εχθρούς του. Ο Αντίχριστος εις αυτό το διάστημα δεν θα μπορέσει να απαγορεύσει τα ελεκτικά λόγια των δύο προφητών, ούτε θα μπορέσει να τους αγγίξει. Μάταια μερικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν διαφορετικά ότι αυτήν τη θαυματουργική εμφάνιση του Ενόχ και του Ηλία δεν θα υπάρξει. Και όμως ολόκληροι οι πατέρες της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή εμφανίζει τα δύο ελέας αυτάς, οι οποίες θα έρθουν προτού έρθει ο Αντίχριστος. Έως εδώ όμως, αδερφοί μου, τελειώσαμε και το σημερινό κήρυγμα. Ακούσαμε τα φοβερά αυτά γεγονότα όσα υπάρχουν εις την μαγεία, εις τους μάγους, εις την νέα εποχή, τα τι γίνονται μέσα εις αυτόν τον τόπο. Ας είμεθα λοιπόν άγρυπνοι και ας παρακαλούμε τον Θεό να μας διαφυλάξει από τα συμπερχομένα πονηρά ημέρας και να αξιωθούμε της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.